Ραντεβού στις 4 στον Star FM 97,1. Εγώ θα έπρεπε να ήμουν αλλού, βέβαια. Γιατί? Θα έπρεπε να ήμουν στη Λισαβόνα. Εντάξει, ρε παιδί μου, τι να κάνουμε τώρα. Έχουμε όμως ανταποκριτή δικό μας άνθρωπο εκεί. Έχουμε το Άρη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας από τη Λισαβόνα. Γεια σου, Άρη. Τι γίνεται? Άρη δεν ήρθε, είπα να μην τον αφήσω μόνο του, κατάλαβες. Γι' αυτό δεν ήρθα. Εγώ όταν έφτασα τη βαλίτσα μου την άνοιξα, δεν ήσουν μέσα. Να τα. Να τα παιδιά. Δηλαδή, εγώ την πήρα τη βαλίτσα. Έχει την μέσα, αλλά δεν πήγε τελικά. Μου την έφερε. Τι να κάνουμε, δεν γίνεται. Την Κυριακή που φεύγατε το πρωί, ήμουνα με τον Απόδη στη Λαμία, με τον Απόδη στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Κάτι γινότανε. Τι γίνεται εκεί? Με μια δρασκελιά. Με μια δρασκελιά. Τι γίνεται εκεί? Μόλις τελειώσαμε το dress rehearsal που είχαμε. Γι' αυτό η Γιάννα δεν μπορεί να μιλήσει. Δηλαδή είναι ακόμα πίσω. Δηλαδή μόλις βγήκα έξω από το στάδιο. Ναι. Γιατί είχαμε χωριστεί η ομάδα. Οι μισοί μπήκαν μέσα πίσω μαζί τη. Οι μισοί ήταν, το βλέπαν από την τηλεόραση. Και εγώ, εμένα, ήμουν ο αντιπρόσωπος. Πήγαινε στο στάδιο να το δει να μας πει πώς ακούγεται, ας πούμε. Α, μάλιστα. Οπότε είχαμε χωριστεί μόλις τελείωσε. Και τώρα περπατάω, να φανταστείτε, πάω από το στάδιο εκεί που είμαστε εμείς. Τα delegation, ας πούμε, στην τέντα μας. Στα backstage να δω τι γίνεται. Μάλιστα. Πώς πήγε η πρόβα? Υπέροχα, παιδιά. Επιτέλους κατάφεραν οι Πορτογάλοι να μας κάνουν τα 5 πλάνα που ζητήσαμε. Εντάξει, το φτιάξαμε το σκηνοθετικό, γιατί είχαμε θέμα. Είχαμε θέμα και συνεχίζουμε να έχουμε θέμα. Α. Διότι δεν πέτυχαν ακόμα το χέρι. Δηλαδή, όταν η Γιάννα στο μπλε. Χέρι που θέλουμε το μπλε. Απλώνει το χέρι. Απλώνει το χέρι. Πρέπει εκείνη τη στιγμή ένας προβολέας το τύχει το χέρι της. Δεν το έχουν πετύχει. Τώρα φώτιζε τα μαλλιά της. Ας ελπίσουμε, την προηγούμενη φορά φώτιζε τα παπούτσια. Μετά φώτιζε το φόρεμα. Τουλάχιστον κινείται μεταξύ του χεριού. Δεν μιλάνε αγγλικά. Μιλάνε μόνο ισπανικά και δεν συνεννοούμαστε. Δεν μιλάνε καθόλου αγγλικά. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Αλλά αν συνδέσουμε αυτό, τα πλάνα της είναι υπέροχα. Εμείς δηλαδή, σαν αποστολή, είμαστε έτοιμοι για τον αυριανό ημιτελικό. Είμαστε έτοιμοι για το σημερινό τζούρι που θα γίνει σήμερα. Οι κριτικοί επιτροπές ψηφίζουν το 50%. Μάλιστα. Το 50%, ναι, μάλιστα. Έχεις δίκιο σε αυτό. Αυτό το είχα ξεχάσει εντελώς. Πόσο ωραία ήταν χτες στο blue carpet. Δηλαδή, ναι, ακόμα και το carpet ήταν blue. Λαδάρα. Και τυπήσαμε και τύχηκε η Γιάννα με άσπρα. Και τέριαζε απόλυτα. Δεν είναι μαύρα, σαν bodyguard δίπλα. Λοιπόν, και βγήκε υπέροχο. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ καλά σχόλια για το blue carpet. Πάρα πολύ καλά σχόλια. Ναι, ήτανε, όχι, ήτανε, όχι, θεά, είναι μια ωραία αποστολή. Άσπρα, ναι. Το οποίο κάναμε 3 ώρες να το διαρκεί, by the way. Δηλαδή μας πήρε 3 ώρες. Ναι, το βλέπουμε αυτή τη στιγμή στο Instagram feed σου. Το ότι εσείς έχετε ήλιο, ναι, εκεί πέρα και εμείς εδώ βροχάει δεν είναι τυχαίο. Πήγε η Γιάννα εκεί και έφερε τον ήλιο μαζί. Όχι, έχουμε ήλιο. Είναι ένας απίστευτος καιρός. Είμαστε με κοντομάνικα όλοι. Καθόμαστε στον ήλιο. Αυτή τη στιγμή είμαι στο τάγο, το ποταμό, με την γέφυρα απέναντι. Τότε περνάει από πάνω. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι βλέπω αυτή τη στιγμή. Εντάξει, Άρη, ας πούμε κάτι για τη Γιάννα τώρα. Εντάξει, ας μην τις τα λες αυτά. Αρχίζει τώρα και πανικοβάλλεται. Δεν μπορεί. Θα κλείσω εισιτήρια τώρα για τον τελικό τουλάχιστον. Η Γιάννα είναι πάρα πολύ ανεβασμένη ψυχολογικά. Είχε πέσει λίγο down την Πέμπτη που δεν μας έκαναν τα πλάνα. Αλλά τη γυρίσαμε την ψυχολογία του, στείλω ότι. Okay, ασχολήσου εσύ με τη φωνή και θα λύσουμε εμείς τα άλλα. Είμαστε 15 άτομα εδώ, να λύσουμε τα άλλα. Οπότε το έχει πάρει έτσι τώρα. Βγαίνω, τραγουδάω και σε τα άλλα θέματα, ας πούμε. Είναι πάρα πολύ καλά, Γιάννα. Οπότε πώς πάμε τώρα στη διαδικασία? Σήμερα έχουμε τους κριτές. Έτσι. Σήμερα το βράδυ έχουμε τους κριτές. Αύριο πάλι την ίδια ώρα, 2 με 4,5 ώρα Πορτογαλίας. 4 με 6,5 δηλαδή, έχουμε το dress rehearsal, να το πούμε, που θα έχει κόσμο κανονικά, το family που θα έχει, ναι, μέσα παιδάκια και τα λοιπά. Βράδυ 8 η ώρα είναι ο ημιτελικός. Ο πρώτος ημιτελικός, όπου θα τον παρακολουθήσουμε και ζωντανά, βέβαια, από την κρατική τηλεόραση, από την ΕΡΤ1 και το ΕΡΤ HD. 10 ώρα Ελλάδος, έτσι.
10 ώρα Ελλάδος, 8 Μάλιστα. ώρα Πορτογαλίας. 8 ώρα Πορτογαλίας. Ελπίζουμε, βασικά, όχι ελπίζουμε, για εμάς είναι σίγουρο ότι θα περάσουμε από τον πρώτο ημιτελικό. Για εμάς είναι σίγουρο, γιατί είναι πανέμορφο το κομμάτι, ναι. Τα σχόλια εδώ είναι πάρα πολύ θετικά. Λύσαμε και το σκηνοθετικό σήμερα, πιστεύω ότι βούρια τελικό, ας πούμε, χαλαρά. Και είναι βούρια και πολύ τελικό, ωραία χαλαρά. Η σκηνική της παρουσία. Είναι πολύ ωραίο όλο από ό,τι βλέπουμε, αλλά αναμένουμε να το δούμε αύριο. Ναι. Αναμένουμε να το δούμε αύριο. Τέλεια. Κάτι τέλεια. Άλλο που μπορείς να μας πεις έτσι. Ένα μικρό για... έτσι, κάτι άλλο που δεν έχουμε δει από το επίσημο κανάλι στο YouTube της Eurovision που πετάει μερικά τυράκια από τα rehearsals. Τι θα δούμε αύριο στον πρώτο ημιτελικό, κάτι παραπάνω που δεν μας έχουν δείξει μέχρι στιγμής. Αν πετύχουν παιδιά την ελληνική σημαία που πρέπει να κλείσει στο τέλος, η πίσω προβολή θα πρέπει να κάνουν να σχηματίσουν την ελληνική σημαία. Ναι. Σε αυτή την πρόβα που έγινε πριν 5 λεπτά, ήταν όλη η προβολή μπλε. Μάλιστα. Να κάνουν και το σταυρό των άνθρωπων και να βάλουν όλες τις άντρες. Ας ελπίσουμε ότι στη βραδινή των Κριτών σήμερα να το κάνουν, γιατί είναι 5 λεπτά δουλειά. Δηλαδή, να πω εγώ μέσα να το κάνω. Δηλαδή, είμαι έξαλλος. Σ' αγαπώ, δεν υπάρχει. Σ' αγαπάμε, αλήθεια. Αλλά ελπίζω να το βράδυ το δούμε. Τώρα, αν δεν το δούμε, δεν μας κάνουν ποτέ τη σημαία. Αλλά μπορεί να δεν χάθηκε ο κόσμος. Οκ, εντάξει. Τουλάχιστον είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί πέτυχα τα σκηνοθετικά πλάνα. Αυτό είναι σημαντικό. Αυτό είναι όντως σημαντικό. Ένα χέρι και μια σημαία. Στα δύο. Ένα χέρι και μια σημαία. Τουλάχιστον ελπίζουμε μέχρι τον ημιτελικό αύριο το βράδυ να έχουν φτιαχτεί αύριο, και αυτά. Ναι, μπράβο, αυτό. Ελπίζουμε και ίσως μέχρι το βράδυ. Εμείς ελπίζουμε να μιλήσουμε τόσο μαζί σου. Δυνατό το τραγούδι, τόσο δυνατή ναι. Για να δεν έχουμε να σκεφτούμε τίποτα. Έτσι, ναι, ναι, όχι, είμαστε κόμπλα, είναι όλα καλά. Και ελπίζουμε καλά, να τα πούμε και την Τετάρτη μετά τον πρώτο ημιτελικό μαζί με τη Γιάννα και να πανηγυρίζουμε γιατί περάσαμε για τον τελικό. Την Τετάρτη έχουμε κανονίσει παιδιά μόνο θα τους πάω. Γιατί είναι πολύ έθνος στον δρόμο. Θα τους πάω το πρωί. Να το. Το Aqualand, πώς το λένε. Που έχει εντάξει, ναι. Άρη, Άρη ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ναι, κατάλαβα. Δεν με είδες στη βαλίτσα. Βλέπεις ότι είμαι εδώ, στη Λαμία. Τι να σας κάνουμε, κυρία μου, ας πηγαίνετε. Σας κρατήσαμε εδώ. Είπα να μην σε αφήσω μόνο σου, εσένα σκέφτομαι. Καλά, εγώ παρακαλάω. Λοιπόν, Άρη μου να σε αποδεσμεύσουμε, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να δώσεις όλη μας την αγάπη και όλη μας τη στήριξη στη Γιάννα. Ωραία. Και ελπίζουμε να την ακούσουμε και σύντομα. Ωραία, την Τετάρτη σας είπα το πρόγραμμά μας είναι free. Το επίτηδες το κάναμε έτσι. Να ξεκουραστείτε κι εσείς. Τέλεια, γιατί και αυτό χρειάζεται. Όλα χρειάζονται, τα έχεις σκεφτεί πάρα πολύ δομημένα και ωραία. Άρη μου, φιλιά πολλά, φιλιά και στη Γιάννα, φιλιά σε όλα εκεί τα παιδιά. Φιλιά, παιδιά, και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη και γενικώς για όλα. Και θα τα ξαναπούμε και πριν και τον τελικό, γιατί είμαστε σίγουροι ότι θα περάσουμε. Είμαστε σίγουροι. Εννοείται. Πάμε δυνατά. Εννοείται. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια. Έγινε. Φιλιά. Γεια σας. Γεια.